Will food Wi-Fi. Βρισκόμαστε έξω από τον καταβλισμό, την ανοιχτή δομή εδώ στην περιοχή της Άσπρης Σάμου. Λίγο πιο έξω από την Καβάλα, όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα φιλοξενούνται περίπου 250 πρόσφυγες αλλά και μετανάστες. Οι συνθήκες διαβίωσης τους βελτιώνονται μέρα με τη μέρα, σύμφωνα με τα λεγόμενα της υπεύθυνης του Παραρτήματος των Γιατρών του Κόσμου, Άννας Γιοβανιού. Αλλά από την άλλη, δεν λείπουν και τα προβλήματα, όπως μας λέει χαρακτηριστικά ο Αλή. Actually, we have a lot of problems here. The biggest and main problem is the place. Η τοποθεσία είναι πάρα πολύ άσχημη, δεν υπάρχει καθόλου χώρο για τα παιδιά. Είναι αντιδικοπάθητη επάνω. Η κρίση κινεί μόνο εκείνο το μικρό κομμάτι για να παίξουν τα παιδιά, με αποτέλεσμα να παίζουν στις πλαγιές και σε διάφορα σημεία να πέφτουν, να τραυματίζονται συχνά. Και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η τοποθεσία είναι τελείως ακατάλληλη. Covered with some tents. It's about 20 meters with 5 meters. Έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις φυσικά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τη βοήθεια κάποιων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η αρχική κατάσταση ήταν τραγική. Οι σκηνές πάρα πολύ άθλημη κατάσταση. Έβρεχε και η βροχή περνούσε μέσα από τις σκηνές με αποτέλεσμα μην μπορούν όχι να κοιμηθούν και να κουμπίσουν τα μωριά τους, ούτε να σταθούν. Τώρα έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις. Έχουν φέρει κάποιες ΜΚΟ ξύλινα πατώματα που έχουν εγκαταστήσει μέσα στις σκηνές, ειδικές τέντες για να έχουν κάποια δροσιά γιατί έρχεται το καλοκαίρι. Έχουν βάλει πάνω μια μεγάλη σκηνή στην οποία θα προβάλλονται ταινίες για να απασχολούνται για κάποιο χρονικό διάστημα μικρό τα παιδιά. Έρχονται διάφοροι εθελοντές οι οποίοι βάζουν τα παιδιά να ζωγραφίζουν είτε να παίξουν για να απασχοληθούν και αυτά κάποιες ώρες. Γιατί όπως βλέπετε, δεν υπάρχει χώρος ανάλογος για να παίζουν τα παιδιά και συνεχώς έχουμε μικροτραυματισμούς. Γίνονται βήματα προς τη βελτίωση της κατάστασης των προσφύγων, αλλά δεν πάβει να παραμένει ένα πολύ, πάρα πολύ άσχημο σημείο. Από εκεί και μετά το επισκέπτονται τοπικοί φορείς, εκκλησία. Πριν από λίγο έφυγε ο κύριος Γραμμένος εδώ. Είχαμε μία μικρή μίνι σύσκεψη, η οποία γίνεται κάθε Δευτέρα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, του Δήμου, του στρατού και της ΥΠΑ της Αρμοστίας και των Γιατρών του Κόσμου. Έρχονται συχνά και άτομα από την εκκλησία. Πριν από 15 μέρες έφεραν ο Σεβασμιότητος και μοίρασε 120 πακέτα με ρούχα και παπούτσια για τα παιδιά. Και αρκετοί εθελοντές οι οποίοι προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά θέματα, τα έχουμε πει, τα έχουμε συζητήσει. Το βασικότερο είναι η συγκεκριμένη τοποθεσία. Όπως σας είπε, το πρωί ψήνονται από τον ήλιο, το βράδυ βγάζει ένα αεράκι προφανώς από την πλαγιά που χρειαζόμαστε μπουφάν. Ζώντας αυτές τις συνθήκες και κοιμόμενοι πάνω σε μία κουβέρτα μόνο, το καλό είναι ότι πριν από δύο μέρες, είπα ότι η αρμοστία τους έφερε κρεβάτια, δύο ένα σκηνή. Είναι μία βελτίωση και μακάρι να μπορέσει να φέρει για όλους. Γιατί το να κοιμάσαι στο πάτωμα τόσους μήνες, όλοι έχουν προβλήματα με την πλάτη τους, με τη μέση τους. Όλοι πονάνε παντού. Τα δε παιδιά είναι συνεχώς άρρωστα και κρυωμένα λόγω της άσχημης συνθήκης.